Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Υγεία Θέματα από τον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό Ιόνιαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ακτινολογίας που γιορτάζεται τον Νοεμβρίο και ειδικότερα στις 8 Νοεμβρίου. Βρισκόμαστε απόψε στο ακτινολογικό τμήμα του Θεραπευτηρίου Ολύμπιον, ένα υπερσύγχρονο ακτινολογικό τμήμα, και θα μιλήσουμε με τους ακτινολόγους του τμήματος για να δούμε πώς γενικότερα η ακτινολογία συμβάλλει σε άλλες ειδικότητες ιατρικές. Κοντά μας αρχικά έχουμε την κυρία Μαρία Παπαβασιλοπούλου, υπεύθυνη του κέντρου μαστού, αλλά και του μαγνητικού τομογράφου. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για τη συμβολή, όπως είπα, της ακτινολογίας στις άλλες ειδικότητες. Η ακτινολογία τα τελευταία χρόνια είναι μια ειδικότητα που έχει κάνει άλματα. Παλιά ο ακτινολόγος είχε ως εργαλείο την απλή ακτινογραφία, μετά τον υπέρηχο. Τώρα έχουμε στα χέρια μας πολλά και σημαντικά εργαλεία τα οποία εξελίσσονται διαρκώς. Τον αξονικό, τον μαγνήτη, τον υπέρηχο, που τα μηχανήματα τώρα δεν έχουν σχέση με τα μηχανήματα πριν 10 χρόνια. Το μαστογράφο, που πλέον έχει γίνει όχι μόνο ψηφιακός, αλλά και τρισδιάστατος. Το απλό ακτινολογικό, βεβαίως, που είναι πλέον ψηφιακό. Ψηφιακό τι σημαίνει? Ότι όλες οι εικόνες που έχουν μια πολύ καλύτερη ανάλυση, εκτός από όλα τα άλλα, αποθηκεύονται και με έναν ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε έχουμε πρόσβαση και στα αρχεία των ασθενών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή στο ιστορικό του κάθε ασθενός που εξετάζεται στο τμήμα. Και έτσι λοιπόν, με όλα τα εργαλεία που διαθέτει η απεικόνηση και τα άλματα που γίνονται, μπορούμε να κάνουμε και άλλες εξετάσεις, καινούργιες, πιο σύγχρονες, που βοηθάνε περισσότερο τη διάγνωση. Το άλλο κομμάτι είναι ότι πλέον η ιατρική προχωράει προς την κατεύθυνση της συνεργασίας των ειδικοτήτων και ειδικότερα αυτό που βοηθάει τον ασθενή καταρχάς και τη σωστή διάγνωση είναι οι ομάδες των ειδικών, η συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων και τα meeting των ειδικών, οι συναντήσεις των ειδικών, όπως συζητώνται τα περιστατικά με την συμβολή όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται. Έτσι λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω πιο πολύ για το μαγνήτη και για το μαστό. Ο μαγνητικός τομογράφος είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, γιατί έχει μια πολύ υψηλή δυνατότητα να ξεχωρίζει τους διαφορετικούς ιστούς. Έχει μια ξεπέραστη από άλλες μεθόδους δυνατότητα να το κάνει αυτό. Ειδικότερα λοιπόν για το κεντρικό νευρικό σύστημα, το μυοσκελετικό, την κοιλιά, θα τα ακούσετε μετά, τα παιδιατρικά, περιστατικά, το μαστό. Ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες που δεν μπορούμε να πάρουμε από άλλες εξετάσεις. Και να βοηθήσουμε πάρα πολύ στη διάγνωση και να λύσουμε προβλήματα. Ο μαγνητικός τομογράφος είναι ένας μαγνήτης. Δεν έχει ακτινοβολία. Ναι, έτσι λοιπόν ξεπερνάμε το πρόβλημα που έχουμε με τον αξονικό στους νέους ασθενείς, στους ασθενείς που κάνουν συχνά εξετάσεις. Ειδικότερα υπάρχουν κατηγορίες ασθενών που όντως εξετάζονται συχνά, οι οποίες μπορεί να βοηθηθούν πολύ με την έγκαιρη διάγνωση. Όπως, να δούμε κάποιες από αυτές. Για παράδειγμα, πολύ σημαντική είναι η συμβολή του μαγνήτη στην απεικόνηση των αθλητικών κακώσεων, για παράδειγμα, των μυοσκελετικών παθήσεων, όπου έχει μια πολύ υψηλή ευαισθησία στην ανάδειξη των αλλοιώσεων που εμφανίζονται νωρίς μετά την κάκωση. Και έτσι μπορούν να αλλάξουν τη διαχείριση ενός προβλήματος που απασχολεί, ας πούμε, τον ορθοπαιδικό μετά από ένα τραύμα. Ένας αθλητής μετά από ένα τραύμα με αρνητικές ακτινογραφίες μπορεί να δείξει ένα ήπιοστικό είδημα που φαίνεται πολύ εύκολο στο μαγνήτη. Αυτό θα αλλάξει τη διαχείριση. Της αντιμετώπισης του ασθενούς, έτσι. Ο ορθοπαιδικός. Επίσης, τεράστια συμβολή στα ρευματολογικά νοσήματα. Έχει βρεθεί ότι η μαγνητική είναι η πρώτη εξέταση που αναδεικνύει τις πρώιμες αλλοιώσεις. Έτσι μπορούμε, ας πούμε, να διαγνώσουμε την αγγυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια που εμφανίζεται σε νέους ασθενείς. Ναι. Πολύ πιο νωρίς, 8 χρόνια πριν φανούν, ας πούμε, στην ακτινογραφία που χρησιμοποιούσαμε ως εργαλείο μέχρι τώρα. Πάρα πολύ έτσι, μεγάλη αυτή η συμβολή που... Το πρόβλημα του μαγνήτη ποιο είναι? Ότι είναι χρονοβόρες οι εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, στο τμήμα μας εφαρμόζουμε κάποια σύντομα πρωτόκολλα για αυτές τις περιπτώσεις, όταν το κλινικό ερώτημα είναι έτσι, και φυσικά
Καθοδηγούμαστε το κλινικό ερώτημα του ειδικού γιατρού, του ρευματολόγου. Γι' αυτό σας λέω ότι πάντα η σωστή δουλειά του ακτινολόγου έχει να κάνει με ένα σωστό κλινικό ερώτημα και μια συζήτηση μετά τη μελέτη των εικόνων. Όταν είμαστε όλοι οι γιατροί μαζί, είναι πάντα πιο καλύτερα σωστή τα αποτελέσματα. Μάλιστα, όσον αφορά στο μαστό, πείτε μας δύο λόγια και για την τομοσύνθεση και την αξία της. Η τομοσύνθεση είναι η τρισδιάστατη μαστογραφία. Παραδοσιακά η μαστογραφία είχε ένα πρόβλημα. Είναι μια εξέταση δύο διαστάσεων που μπορούσε στους πυκνούς μαστούς, θα το έχετε ακούσει, να κρύψει βλάβες. Η τομοσύνθεση λοιπόν ήρθε για να λύσει αυτό το πρόβλημα αρχικά. Μάλιστα. Δηλαδή παίρνει πολλές εικόνες και όχι μόνο τέσσερις που παίρνουμε στην κλασική μαστογραφία, εικόνες χαμηλής δόσης που ανασυντίθεται σε πολύ λεπτές τομές και έτσι ο ακτινολόγος έχει να μελετήσει πολλές εικόνες. Είναι η διαφορά που είχε παράδειγμα η ακτινογραφία με την αξονική. Ξεχάστε την ποσότητα της ακτινοβολίας, δεν μιλάμε για το ίδιο, αλλά τεχνικά είναι κάτι τέτοιο, έτσι αναλύονται καλύτερα οι βλάβες και μπορούμε να τις βρούμε πιο εύκολα. Πολύ σημαντική όμως είναι και η μαγνητική μαστών. Έτσι, ναι, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Η μαγνητική είναι η πιο ευαίσθητη εξέταση που διαθέτουμε για τη μελέτη των μαστών. Δηλαδή, όταν είναι αρνητική, η ευαισθησία της φτάνει, η αρνητική της προληπτική αξία, έτσι λέγεται, το 98%. Προσθέτει πολύ σημαντικές πληροφορίες, έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, δεν είναι για όλες τις γυναίκες. Είναι ένα ακόμα εργαλείο που έχουμε, ακτινολογικό εργαλείο. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις για την καρδιά και τους πνεύμονες. Κοντά μας έχουμε την ακτινολόγο, κυρία Μαρία Μιλωνά, και με τη βοήθειά της θα δούμε κάποια πράγματα για την αξονική στεφανιογραφία καρδιάς, αλλά και για την αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσεως. Κυρία Μιλωνά, να ξεκινήσουμε με την αξονική στεφανιογραφία καρδιάς, μια απεικονιστική τεχνική, η οποία μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Πείτε μας, τι είναι λοιπόν αυτή. Η αξονική στεφανιογραφία αποτελεί μια σύγχρονη εφαρμογή της αξονικής τομογραφίας και καινοτόμο διαγνωστική μέθοδο με την οποία μπορούμε να απεικονίσουμε τα στεφανιαία αγγεία και να τα μελετήσουμε γρήγορα, εύκολα και με ακρίβεια. Είναι μια ανέμακτη μέθοδο στην οποία δεν χρειάζεται καθετηριασμός όπως την κλασική στεφανιογραφία και στην ουσία χωρίζεται σε δύο μέρη, στη μέτρηση του ασβεστίου στα στεφανιαία αγγεία και μετά ακολουθεί η αγγειογραφία, όπου βλέπουμε την έκφυση και την πορεία των αγγείων. Μελετάμε το τείχομά τους, αν έχουν αθυρωματικές πλάκες, ποια είναι η μορφολογία αυτών των πλακών και τι βαθμό στένωσης προκαλούν. Άρα έχουμε μία εικόνα της καρδιάς, πάρα πολύ καλή μέσω αυτής της εξέτασης και των αγγείων της και μπορούμε να βάλετε τη διάγνωση και να δείτε τι συμβαίνει στην καρδιά ενός ασθενούς, έτσι είναι. Στην ουσία έχουμε μία εξέταση των στεφανιαίων αγγείων. Ταυτόχρονα όμως έχουμε μία γενικότερη εικόνα των καρδιακών κυλοτήτων, του βαθμού επασβέστωσης των καρδιακών βαλβίδων, της θωρακικής αορτής και πολύ σημαντικό, έχουμε μία εικόνα και του μεγαλύτερου τμήματος του πνεύμονα. Οπότε μαζί με την αξονική στεφανιογραφία βλέπουμε και το πνευμονικό παρέχημα στη μεγαλύτερη έκτασή του. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να δούμε σε ποιους ενδείκνεται να γίνεται αυτή η απεικονιστική τεχνική. Ναι, η ένδειξη είναι σε άτομα με άτυπα συμφραχικά ενοχλήματα, σε άτομα με υψηλούς προδιαθεσικούς παράγοντες για στεφανιαία νόσο, όπως το κάπνισμα, η υπέρταση, η δυσλιπιδεμία, ο σαχαρώδης διαβήτης ή και το οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Σε μυοκαρδιοπάθειες, σε διαλείπουσες αριθμίες, πολύ, πολύ καλή εφαρμογή στα άτομα με bypass, έχουμε πολύ εξαιρετική απεικόνιση και αποφεύγουν και τους διαδοχικούς καθετηριασμούς με την κλασική και σε κάποιες περιπτώσεις stent, ειδικά όταν το εύρος των stent είναι πάνω από τα 3 χιλιοστά. Άρα υπάρχουν πλέον εκτίματα σε σχέση με την κλασική στεφανιογραφία, φαντάζομαι, πολλά. Πολλά, όπως το ότι είναι πρώτα απ' όλα ανέμακτη, δηλαδή δεν χρειάζεται καθετηριασμός αρτηρίας. Είναι πολύ γρήγορη, πραγματοποιείται μέσα σε 20 λεπτά στον αξονικό τομογράφο και δεν χρειάζεται παραμονή του εξεταζόμενου στην κλινική. Στην ουσία οι επιπλοκές είναι ελάχιστες ως μηδαμινές.
Και μπορούμε, να, όπως είπα και πριν, να απεικονίσουμε και το μεγαλύτερο μέρος του πνεύμονα, τη θωρακική αορτή και τις καρδιακές κοιλότητες. Σύνοτι με την εξέταση αυτή μελετάμε και το τείχωμα των αγγείων, καθώς και τη μορφολογία των αθυρωματικών πλακών. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει κάποια προετοιμασία του ασθενούς πριν μπει για να κάνει αυτή την εξέταση. Το μόνο που θέλουμε είναι να είναι νηστικός περίπου για 4 με 6 ώρες και να μην έχει πιει καφέ ή τσάι, έτσι ώστε η καρδιακή του παλμή να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μάλιστα, και μετά δεν χρειάζεται να κάνει, όπως είπατε, κάτι άλλο. Φεύγει και είναι, έχετε απλά στα χέρια σας την εικόνα των αγγείων. Ναι, κάνει επιστρέφει στις δραστηριότητες του κανονικά. Θεωρείτε ότι πρέπει προληπτικά να το κάνουμε ή μόνο όταν έχουμε κάποια ενοχλήματα και μας το πει ο καρδιολόγος μας? Στα ενοχλήματα και προληπτικά όταν υπάρχουν, όπως είπα, οι προδιαθεσικοί παράγοντες. Αυτό καλό είναι να το κρίνει ο καρδιολόγος. Δηλαδή δεν είναι μια εξέταση που πρέπει μόνος του ο εξεταζόμενος να αποφασίσει ότι θέλει να την κάνει. Πάντα με την προτροπή του καρδιολόγου. Μάλιστα, να πούμε λίγο και τι γίνεται με τους πνεύμονες και την αξονική τομογραφία θώρακα χαμηλής δόσης. Τι είναι και πού μας βοηθάει? Όπως γνωρίζουμε, ο καρκίνος του πνεύμωνα είναι βασική αιτία θανάτου, τόσο σε άντρες όσο και γυναίκες. Και η νόσος είναι ιδιαίτερα επιθετική, καθώς στο 70% των περιπτώσεων, όταν ανιχνεύεται, είναι σε προχωρημένο στάδιο. Επίσης, γνωρίζουμε ότι στο 85% περίπου των περιπτώσεων, το κάπνισμα σχετίζεται με τον καρκίνο του πνεύμωνα. Το 2011, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη αμερικανική μελέτη, η οποία έδειξε ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος των καπνιστών με ετήσια αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσεως μπορεί να βοηθήσει στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου, να μειώσει τη θνησιμότητα κατά 20% και να βελτιώσει πολύ τη βιωσιμότητα. Από την ολοκλήρωση λοιπόν της μελέτης αυτής, η αρμόδια επιτροπή του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας πρότεινε ετήσιο έλεγχο, screening δηλαδή, μάλιστα, των ασυμπτωματικών καπνιστών 55 με 74 ετών με την αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσεως. Τι είναι αυτή η αξονική? Είναι μια απλή αξονική, η οποία όμως πρέπει να γίνεται σε σύγχρονους πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους, όπως αυτός της κλινικής μας, έτσι ώστε να προσδίδει πολύ χαμηλή δόση ακτινοβόλησης. Από περιστατικά της κλινικής μας έχουμε δει ότι η δόση ακτινοβόλησης είναι 80-85% λιγότερη από μια κλασική αξιονική τομογραφία θώρακος. Πολύ σημαντικό το ποσοστό. Πολύ μικρή δόση, δηλαδή ισοδύναμη περίπου με όση τη δόση παίρνουμε από το περιβάλλον σε 4 μήνες. Άρα καπνιστές, είτε πρώην, όμως εξαιρούνται αυτοί που έχουν κόψει το κάπνισμα για πάνω από 15 χρόνια. Είτε νυν, καλό είναι μετά τα 55 να υποβάλλονται σε έναν... Στο πλαίσιο της πρόληψης, ναι, πάντα. Πώς είναι η μαστογραφία, το screening στις γυναίκες, κάτι αντίστοιχο είναι και για τους καπνιστές. Έχετε δει να ενδιαφέρονται οι καπνιστές και να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και να το προσπαθούν κάθε χρόνο, τέλος πάντων, να κάνουν πολύ αυτή την... Ναι, με αυξανόμενο ρυθμό βλέπουμε μια ιδιαίτερη... αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να προωθηθεί και από τους κλινικούς γιατρούς, τους πνευμονολόγους, έτσι ώστε να το μάθει ο κόσμος και να μπορέσει να ακολουθήσει αυτό τον ετήσιο έλεγχο. Γιατί όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό, αφού ο καρκίνος του πνεύμωνα είναι ένας καρκίνος που δυστυχώς είναι και επιθετικός κάποιες φορές. Ο στόχος είναι να τον ανιχνεύσουμε όσο το δυνατόν πιο πρόημα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη βιωσιμότητα. Βρίσκεται τέτοιες περιπτώσεις όλο αυτό το διάστημα που πραγματοποιείται αυτή την εξέταση? Ναι, βέβαια. Έχουμε βρει, ναι. Και που είναι στο αρχικό τελείο στάδιο. Ναι. Και αντιμετωπίζονται καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Σαφέστατα. Μάλιστα. Θα περάσουμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς η ακτινολογία μπορεί να μας βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που δημιουργούνται σε παιδιά και κάποιες φορές και σε νεογνά. Κοντά μας είναι ο ακτινολόγος, ο κύριος Γιάννης Κουτσογιάννης. Κύριε Κουτσογιάννη, θέλουμε μαζί σας να αναλύσουμε λίγο το θέμα των υπερήχων στα παιδιά. Ποιες ηλικίες παιδιών μπορούν να υποβληθούν σε υπερήχο? Μάλιστα. Το βασικό αυτό που πρέπει να ξεκινήσω ίσως να σας πω είναι ότι ο υπέρεχος είναι ένα πρώτης γραμμής εργαλείο για τη διάγνωση των
παθολογιών στον παιδιατρικό ασθενή και το φάσμα είναι αρκετά ευρύ. Κάνουμε υπέρηχο σε όλα τα παιδιά, από τη μέρα που γεννιούνται μέχρι την ενηλικίωση. Ειδικά στα μικρά παιδιά έχει ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων. Ας πούμε, μπορούμε να ελέγξουμε τον εγκέφαλο που δεν μπορούμε σε κάποιον ενήλικα γιατί δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πηγές. Δηλαδή οι ραφές του κρανίου δεν έχουν συνοστεωθεί, τα οστά του κρανίου δεν έχουν συνοστεωθεί και οι ραφές είναι ανοιχτές. Οπότε έχουμε πρόσβαση και έχουμε πολύ υψηλή ευαισθησία. Δεν έχει και ακτινοβολία, είναι έτσι. Από μόνο το υπέρηχο βεβαίως είναι εξέταση άμεση, γρήγορη, ανώθυνη, δεν έχει επιβάρυνση ακτινοβολίας, έχει επαναληψιμότητα και είναι και δυναμική εξέταση. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και δομές που κινούνται και να ταυτόχρονα να βλέπουμε διάφορα θέματα που υπάρχουν. Ακριβώς την κινητικότητα ας πούμε, κάποιων οργάνων ταυτόχρονα και να παρατηρούμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε υπέρηχο, να κάνουμε σε ένα παιδί από την ώρα που γεννιέται, όπως είπατε, μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες. Συνήθως τι προβλήματα παρουσιάζονται στα παιδιά που οι υπέρηχοι μπορούν να βοηθήσουν να τα δούμε? Για να ξεκινήσω από το κεφάλι, επειδή μιλάμε για τα. Ας ξεκινήσουμε μάλλον ηλικιακά. Από τα παιδιά που μόλις γεννιούνται. Τα παιδιά που μόλις γεννιούνται, πάρα πολύ συχνά, τα πρόωρα κυρίως παιδιά, μπορεί να έχουν ενδοκυλιακές αιμορραγίες. Οι ενδοκυλιακές αιμορραγίες είναι κάτι που ελέγχουμε αμπιβώς με τον υπέρηχο, έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και μπορούμε και να τα δούμε και να τα παρακολουθήσουμε. Να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους. Εκτός από αυτό, υπάρχουν αγκιακές δυσπλασίες, υπάρχουν σε μικρότερα ποσοστά όγκοι και ένα σωρό άλλες οντότητες, τις οποίες μπορούμε με τον υπέρηχο να διαγνώσουμε ασφαλώς. Μπορούμε επίσης να δούμε στο κεφάλι και αιματώματα ή συλλογές τραυματικής ή μη αιτιολογίας. Πολλές φορές συμβαίνουν κατά τον τοκετό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Ο τράχυλος είναι ένα άλλο σημείο που μπορεί να δούμε. Βεβαίως, στον τράχυλο μπορούμε να δούμε κάποιες οντότητες όπως ένα αιμάτωμα ή ένα ίνωμα στο στερνοκλείδωμα στο ειδή, που είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο στα νεογέννητα παιδιά. Άρα και την περιοχή του λαιμού πάμε προς τα κάτω. Ακριβώς, δηλαδή στον τράχυλο σε μεγαλύτερα παιδιά βλέπουμε λεμφαδένες που είναι πάρα πολύ συχνά διογκωμένοι. Η περιχογραφία πλέον μέσω της ελαστογραφίας μπορεί να ελέγξει και τους χαρακτήρες των λεμφαδένων, δηλαδή είναι καλοήθης ή κακοήθης. Που μπορούσε ούτως ή άλλως να το κάνει και με τον Ντόπλερ και με διάφορες τεχνικές. Απλά έχουμε ένα νέο όπλο που έχει προσθεθεί, είναι και η ελαστογραφία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, περνώντας το θώρακα, ο υπέρηχος έχει διαγνωστική αξία. Δεν αντικαθιστά την ακτινογραφία σίγουρα, αλλά έχει διαγνωστική αξία ακόμα και στη διάγνωση πνευμονιών ή λοιμόξεων. Σίγουρα στην εκτίμηση πλευρητικών συλλογών, δηλαδή μεγέθους, ποιότητας, παρουσία διαφραγματίων ή ηχογενών έμορφων συστατικών στο εσωτερικό τους. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν παρακολούθηση, επειδή δεν έχει την επιβάρυνση της ακτινοβολίας. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί που έχει μια πνευμονία. Επαναλαμβάνεται μετά. Ακριβώς να μπει με εφόσον η πνευμονία βέβαια έχει τηρεί κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή είναι περιφερικά εντοπιζόμενη, μπορούμε να παρακολουθήσουμε να δούμε πώς βελτιώνεται ή πώς μεταβάλλεται η εικόνα. Τώρα, στην κοιλιά το φάσμα είναι πραγματικά. Πολύ μεγάλο, πάρα φαντάζομαι. Πολύ μεγάλο, γιατί μιλάμε για όλα τα συμπαγή όργανα της κοιλιάς, τα οποία έχουμε την ίδια ευαισθησία που έχουμε και τους ενήλικες. Η ιδιαιτερότητα βέβαια του παιδιατρικού ασθενή είναι ότι αφενός δεν συνεργάζεται, αυτό είναι το αρνητικό. Αλλά το θετικό είναι ότι έχουν λιγότερο λίπος, οπότε έχουμε πάρα πολύ καλύτερη εικόνα. Μάλιστα. Επίσης και λόγω του μεγέθους, το ότι μιλάμε για μικρότερα παιδιά, σίγουρα η προσπέλαση είναι ευχερέστερη. Και πηγαίνοντας προς τα κάτω, ξέρω εγώ, τα άκρα μας, ανάλογα τι άλλο μπορείτε να δείτε. Μπορώ να ακόμα στην κοιλιά να προσθέσω. Μια δυναμική εξέταση που κάνουμε σε μικρά παιδιά είναι ο έλεγχος της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης, η οποία είναι μια δυναμική εξέταση, που το παιδί το ταΐζουμε και βλέπουμε αν παλινδρομεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης που κάνουμε, 10 λεπτά διαρκή, και η οποία έχει επίσης μια υψηλή διαγνωστική αξία. Άλλη μια οντότητα που η διάγνωση γίνεται αποκλειστικά με υπέρηχο είναι η πυλωρική στένωση, η οποία λαμβάνει χώρα από τη δεύτερη συνήθως από τη δεύτερη εβδομάδα ζωής έως το δεύτερο μήνα ζωής του παιδιού. Η πιο συχνή οντότητα που αντιμετωπίζουμε στις εφημερίες είναι η σχολή κοειδίτιδα, την οποία διαγνώστηκε ο υπέρηχος με πολύ υψηλή ευαισθησία. Πολύ σημαντική είναι η συμβολή του υπέρηχου στη διάγνωση και άλλων οξέων συμβαμάτων, όπως είναι
Ο εγκολιασμός. Ο εγκολιασμός συμβαίνει συνήθως δεύτερο μήνα με δεύτερο έτος της ζωής. Βέβαια υπάρχουν και αυτά τα ηλικιακά όρια μετατοπίζονται και προς τα πάνω. Και είναι μια παθολογία η οποία διαγνώσκεται αμοιβώς με τον υπέρηχο και συμβάλλει και στην διάγνωση της θεραπείας του. Δηλαδή η ανάταξη του εμβολιασμού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με υπαροχογραφικό έλεγχο, είτε με παρουσία αέρα, είτε γαστρογραφήνης. Και μπορούμε να ελέγχουμε ότι πραγματοποιήθηκε η λύση του, δηλαδή δυναμικά την ώρα της ανάταξης. Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα μέρη του σώματος, τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά στα παιδιά? Πολύ σημαντικός είναι ο έλεγχος των ισχύων, που το κατατάσσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι ο προληπτικός έλεγχος των ισχύων, που πραγματοποιείται στα παιδιά συνήθως την 30η με 40η ημέρα ζωής. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η εξέταση στις περισσότερες δυτικές χώρες είναι υποχρεωτική. Μάλιστα. Γιατί προλαμβάνει ουσιαστικά μία δυσπλασία ισχύου, δηλαδή ένα ανώριμο ισχύου, και μπορεί να θεραπευτεί εφόσον αυτό διαγνωστεί έγκαιρα. Οπότε έχουμε λιγότερα παιδιά τα οποία θα έχουν προβλήματα αρθριτίδας ή δεν θα μπορούν να περπατήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία. Επίσης, ο υπέρχος του ισχύου γίνεται και σε μεγαλύτερα παιδιά για τη διάγνωση της ημενίτιδας ή ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η ημενίτιδα είναι το πλέον σύνηθες, όπου τα παιδιά χωλαίνουν, ενώ φυσιολογικά κάνουν τη δραστηριότητα σου και ασκούνται. Κάποια στιγμή χωλαίνουν το πόδι τους, το κρατούν. Λόγω πόνου και... Ακριβώς, λόγω συλλογής υγροέντος της άρθρωσης. Και έτσι μπορούμε να το δούμε με την, τον υπέρηχο, χωρίς να μπαίνουμε σε ακτινογραφίες και ναι, να υπάρχει και το θέμα της... Πρέπει να προσθέσω επίσης ότι είστε πρώτο στον υπέρηχο του ισχύου, για την δυσπλασία του ισχύου, ο υπέρηχος είναι η μόνη επί της ουσίας εξέταση, γιατί δεν έχει γίνει οστεοποίηση των χόνδρων, οπότε η ακτινογραφία μπορεί να μας δώσει πολύ λιγότερες πληροφορίες. Μάλιστα. Μία από τις συχνότερες οντότητες που καλούμαστε να απεικονίσουμε είναι η υδρονέφρωση, η οποία πολλές φορές διαγνώσεται και κατά τη διάρκεια της κοίησης, όπως επίσης και οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, οι ουρολοιμώξεις, όπου ο υπέρηχος έχει πολύ υψηλή ευαισθησία στο να αναδείξει στους παιδιατρικούς ασθενείς πάντα την εστιακή νεφρίτιδα ή την πυελονεφρίτιδα, ακόμα και σε ερχόμενο στάδιο. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η κυστηροτηρική παλινδρόμηση είναι μια πολύ συχνή εντότητα που αποτελεί την αιτία των ουρολοιμώξεων, και μέσα στη φαρέτρα μας πλέον υπάρχει και ο έλεγχος της κυστηροτηρικής παλινδρόμησης υπερηχογραφικά, δηλαδή με χορήγηση σκιαγραφικού διαμέσου της ουροδόχοκύστης, όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν παρατηρείται παλινδρόμηση από την ουροδόχοκύστη από την ουροδόχοκύστη στους νεφρούς. Αυτό σε παιδιά τι ηλικίας μπορεί να γίνει? Αυτό γίνεται σε νεογέννητα παιδιά, δηλαδή στα παιδιά από τη στιγμή που γεννιούνται μέχρι όσο έχουν και στη ουροτηρική παλινδρόμηση, δηλαδή 5-6 ετών, δεν υπάρχει περιορισμός ανεβαίνοντας το όριο της ηλικίας. Οι παιδίατροι γνωρίζουν ότι μπορούν μέσω των ακτινολόγων να βοηθηθούν στο να βάλουν την διάγνωση για ένα θέμα που έχει ένα παιδάκι? Σας για ζητούν? Σίγουρα, για τα περισσότερα, για τις περισσότερες οντότητες που συζητάμε το γνωρίζουν. Και άλλωστε όλες οι εξετάσεις που κάνουμε είναι σε συνεργασία πάντα με τους παιδιάτρους. Γιατί και η κλινική μας έχει παιδιάτρους, είτε εντός της κλινικής είτε εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους πάντα συνεργαζόμαστε πριν κάνουμε, πάντα μιλάμε μαζί τους πριν επιτελέσουμε οποιοδήποτε υπέρηχο. Είναι εξειδίκευση για έναν ακτινολόγο να ασχολείται με παιδιά? Σίγουρα είναι ένας διαφορετικός προσανατολισμός, μια διαφορετική κατεύθυνση της ακτινολογίας. Απλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημα εξειδίκευση παιδοακτινολογίας, δηλαδή έχουν εγκριθεί τα κέντρα εκπαίδευση από το ΚΕΣΥ, αλλά ακόμα δεν έχει αποδοθεί κάποιος τίτλος. Οπότε γενικότερα την παιδοακτινολογία μπορεί από ότι την ασκούν όσοι έχουν δουλέψει σε δημόσια ή ιδιωτικά παιδιατρικά νοσοκομεία. Γιατί μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, έχοντας να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα συγγενών εμβριολογικών ανομαλιών και διαφορετικών παθολογιών και φυσικά και διαφορετικής προσέγγισης των ίδιων παθολογιών που μπορεί να έχουμε και σε κάποιον ενήλικα.
εκτός από τους υπερήχους για τα παιδιά, θα πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους ενήλικες. Η κυρία Βιβί Καλαμαρά, η ακτινολόγος, είναι κοντά μας. Πείτε μας την αξία των υπερήχων για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους ενήλικες και τι είναι αυτά που μπορούμε να δούμε. Το φάσμα των υπερήχων στους ενήλικες είναι τεράστιο. Μάλιστα. Όπως σωστά. Και στα παιδιά και στους ενήλικες μπορούμε να εξετάσουμε σχεδόν τα πάντα, εκτός από δομές κυρίως οστικές, δηλαδή τον εγκέφαλο που έχουν κλείσει οι πηγές και το υπόλοιπο το σύστημα το σκελετικό που χρειάζεται άλλη απεικόνηση. Πιο χρήσιμος είναι στην κοιλιά. Μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα όργανα, τα γνωστά που είναι μια εξέταση πολύ διαδεδομένη, σηκώτη, χολή, όλα αυτά τα γυναικολογικά μας. Αλλά είναι κάποιες περιοχές που δεν μπορούν με άλλο τρόπο πιθανότατα να αξιολογηθούν ή μπορούν να αξιολογηθούν με πολύ μεγάλη επιβάρηση ακτινοβολίας. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμο το τρίπλεξ σαν εξέταση που έχουμε τα αγγεία. Τα αγγεία με τον υπέρηχο και οι αρτηρίες και οι φλέβες. Έλεγχουμε όλη την παθολογία τους, δηλαδή και τις καροτίδες, πολύ συχνή εξέταση, ανώδυνη, σύντομη, οικονομική και μπορούμε να δούμε στενώσεις, αθυρωματικές αλλοιώσεις που είναι πάρα πολύ συχνές τη σημερινή εποχή σε άνθρωπους που έχουν χοληστερίνη, σάχαρο, όλα αυτά. Είναι στο προληπτικό τους έλεγχο και μας ζητάνε πάρα πολύ συχνά και οι παθολόγοι και οι καρδιολόγοι. Όμως νομίζω ότι με το τρίπλεξ μπορείτε να βοηθήσετε και τους νεφροπαθείς που έχουν προβλήματα. Ειδικά εδώ στο κέντρο μας που υπάρχει και νεφρολογικό τμήμα, μπορούμε να εξετάσουμε τους ασθενείς που είναι υποψήφοι για μεταμόσχευση, όπου γίνεται αρτηριακός έλεγχος όλου του δικτύου, δηλαδή ξεκινάμε τις καροτίδες, ελέγχουμε τα αγγεία της κοιλιάς των νεφρών και τις αρτηρίες των κάτω άκρων, για να δούμε αν είναι κάποιος συμβατός στο να κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Και πέρα από αυτό, στους ήδη νεφροπαθείς που έρχονται καθημερινά εδώ πέρα για την αιμοκάθαρσή τους, μπορούμε να ελέγξουμε τη βατότητα των μοσχευμάτων που έχουν κάνει, τις φίστουλες, τις γνωστές, να δούμε αν υπάρχει κάποια στένωση, αν χρειάζεται αποκατάσταση ή αν είναι λειτουργική η φίστουλά τους για να κάνουν κανονικά την αιμοκάθαρσή τους. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο να ασχοληθούμε και με τον θυροειδή αδένα και να δούμε πώς μπορείτε μέσω της ακτινολογίας να βοηθήσετε τους ενδοκρινολόγους να βάλουν τη διάγνωση. Ο θυροειδής είναι από τα πιο συχνά όργανα που ελέγχουμε με τον υπέρηχο. Εκτός από τις γνωστές παθήσεις, τις θυροειδίτιδες, τον υποθυροειδισμό, τον υπερθυροειδισμό, είναι πολύ σημαντικό στην ανάδειξη όζων του θυροειδή. Και εκτός από την ανάδειξη, στην παρακέντηση, που πλέον είναι η πιο ασφαλής, πιο αξιόπιστη μέθοδος για να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε την ύπαρξη κακοήθειας. Όταν δηλαδή βρούμε κάποιο νόζο στο θυροειδή, εκτός από την παρακολούθησή του, μπορούμε να κάνουμε και την ιστολογική του διάγνωση. Δηλαδή, να πάρουμε υλικό με μια βελόνα, πολύ σύντομα, 2 με 3 λήψεις υλικού χωρίς αναισθησία. Το εξετάζει ο κυταρολόγος στο δείγμα και μας λέει αν υπάρχει η πιθανότητα να είναι καλοήθηση ή κακοήθηση ο όζος, με σκοπό το να αφαιρεθεί ή απλά να τον παρακολουθήσουμε. Όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια των υπερήχων. Γίνεται με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Δηλαδή, βρίσκουμε τον όζο, εντοπισμένα πάμε εκεί που είναι όζος. Αποφεύγουμε έτσι τον τραυματισμό των γύρω δομών, αφού ξέρουμε ακριβώς πού κατευθύνουμε τη βελόνα. Και παίρνουμε και υλικό από συγκεκριμένα σημεία που θεωρούνται πιο ύποπτα. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί παλιά το κάνανε οι κυταρολόγοι τυφλά, χωρίς να έχουν εικόνα, με ψηλάφιση. Οπότε ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό των ψευδώς αρνητικών δειγμάτων. Τώρα ελαχιστοποιούμε δηλαδή αυτό το ποσοστό, ότι να παίρνουν υλικό, αλλά είναι από λάθος σημείο και να βγαίνει αρνητικό, οπότε ήταν λάθος η κατεύθυνση εντελώς.
Πολλοί μπορούμε να μας βοηθήσουν οι υπέρηχοι χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία κτηνογραφιών κλπ. Που έχουν όσο να είναι μια επιβάρυνση για τον οργανισμό μεγαλύτερη. Εντάξει, εκτός από το μαστό που είναι ξεχωριστή κατηγορία, δεν θα το αναλύσουμε τώρα, είναι ολόκληρο, είναι μεγάλο το φάσμα στο μαστό. Μπορούμε πολύ καλά να απεικονίσουμε τα μαλακά μόρια, δηλαδή τα επιφανειακά όργανα. Τους λεμφαδένες, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά τους, αν είναι καλοήθης ή κακοήθης, με τον ντόπλερ και με την ελαστογραφία που υπάρχει. Και διάφορα λιπώματα, διάφορα ευρήματα που ας πούμε αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή πράξη. Βλέπει κάποιος μια διόγκωση, δεν ξέρει τι είναι. Ναι, ανησυχεί κατευθείαν. Ανησυχεί, πηγαίνει στο γιατρό. Ο υπέρηχος είναι άμεσος. Μέσα στην ίδια μέρα μπορεί να έχει μια εικόνα, έχει μια εικόνα του τι ακριβώς είναι. Και μπορεί να, αν είναι και κάτι σύνθετο που δεν βγάζει άκρη, γιατί εντάξει, είναι και μια απλή εξέταση ο υπέρηχος. Μπορεί να μην καταλήξουμε και από την πρώτη φορά που θα το κάνουμε, είτε μπορούμε να το παρακολουθήσουμε χωρίς ακτινοβολία και χωρίς επιβάρυνση. Και να το επαναλάβουμε λοιπόν παρακάτω. Και να προσθέσει και κάποια στοιχεία στις περαιτέρω εξετάσεις που θα χρειαστούμε. Ας πούμε, αν χρειαστεί μια μαγνητική, μια αξονική για να διερευνήσουμε το εύρημα που έχουμε. Ένα κομμάτι της ακτινολογίας πολύ σημαντικό είναι και οι μαγνητικές τομογραφίες. Να πάμε και να δούμε κάποιες καινούργιες τεχνικές με τη βοήθεια του ακτινολόγου του κυρίου Ανδρέα Καρατζά. Κύριε Καρατζά, να δούμε τι είναι αυτό το νεότερο, το καινούργιο που μπορούμε πια να έχουμε όσον αφορά τις μαγνητικές τομογραφίες. Καλησπέρα και σας και ευχαριστώ να πολύ. Να είστε καλά. Ο μαγνήτης εξελίχθηκε τη συνέχεια. Αποτελεί ένα από τα κομμάτια της ακτινολογίας που συνέχεια νέες τεχνικές προσφέρουν πολλά πράγματα. Ένα καινούργιο κομμάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει και εμείς στην κλινική μας πρόσφατα να κάνουμε είναι η μαγνητική τομογραφία προστάτη, αυτό που λέμε η πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη. Γιατί είναι σημαντική αυτή? Ναι, να πούμε τι είναι. Καταρχήν, τι ψάχνουμε με τη μαγνητική προστάτη? Ψάχνουμε να βρούμε έγκαιρα τον καρκίνο προστάτη. Γνωρίζουμε, ο καρκίνος προστάτης είναι ένας πολύ συχνός, είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άντρες. Έχει όμως την ιδιαιτερότητα ότι ενώ είναι πολύ συχνός, ένα μεγάλο ποσοστό των καρκίνων προστάτη πρακτικά δεν είναι επικίνδυνη για τον άντρα. Και έτσι έχει μεγάλη σημασία στη διάγνωση να ξεχωρίσουμε τους επικίνδυνους από αυτούς που πρακτικά μπορεί να μείνουν στον προστάτη για πάντα και ποτέ να μην δώσουν συμπτώματα. Μέχρι τώρα η προσέγγιση που υπήρχε είναι να μετράνε οι άντρες το PSA, κάτι που πρέπει ακόμα να γίνεται τακτικά με τις οδηγίες του ουρολόγου τους να μετράνε το PSA. Και όταν αυτό είναι ανεβασμένο, το επόμενο βήμα στη συνήθι πρακτική μέχρι τώρα είναι να γίνει βιοψία προστάτη. Η βιοψία προστάτη μέχρι τώρα γινόταν ως εξής. Ο ουρολόγος ή κάποιοι ακτινολόγοι, καθοδηγούμενοι με τον υπέρηχο, πέραν πολλά κομμάτια από όλο τον προστατικό αδένα. Αυτό έχει κάποια μειονεκτήματα. Ναι, πρώτον, μπορεί να μην πετύχουμε ίσως το πρόβλημα. Ακριβώς. Ένα, μπορεί να μην πετύχουμε το πραγματικό πρόβλημα. Δύο, μπορεί να πετύχεις περιοχές με τέτοιους αθώους καρκίνους, όπως λέμε. Μάλιστα. Δηλαδή, καρκίνους που δεν θα απασχολούσαν ποτέ. Η μαγνητική πλέον έρχεται να δώσει ένα στόχο σε αυτόν που θα κάνει τη βιοψία. Μέχρι τώρα οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι πρέπει να γίνεται μαγνητική σε όποιον ασθενή έχει αυξημένο PSA και κάνει μια βιοψία και βγει αρνητική. Το επόμενο βήμα είναι να κάνει μια μαγνητική προστάτη, ώστε πριν τη δεύτερη βιοψία να έχει συγκεκριμένο στόχο. Σιγά σιγά διεθνώς υπάρχει μια τάση αυτό να γίνει ακόμα και νωρίτερα, δηλαδή η μαγνητική να προηγηθεί της βιοψίας, χωρίς αυτό ακόμα να είναι απόλυτη ένδειξη. Ναι. Είναι μια εξέταση απλή, σε αντίθεση με τη βιοψία που είναι μια επεμβατική πράξη, με επιπλοκές κάποιες φορές, όχι συχνές σαφώς, όχι συχνές επιπλοκές, όμως υπάρχουν επιπλοκές. Είναι μια απλή, σε εισαγωγικά, μαγνητική τομογραφία. Ακριβώς. Έχει την ιδιαιτερότητα, λέγεται πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη, επειδή κοιτάμε τρία πράγματα συγχρόνως. Κοιτάμε την ανατομία του προστατικού αδένα με κάποιες ειδικές ακολουθίες που παίρνουμε. Κοιτάμε τον τρόπο που αιματώνεται ο προστατικός αδένας, δίνοντας δυναμικά σκιαγραφικό. Και κοιτάμε και αυτό που λέμε εμείς περιορισμό της διάχυσης, κάποιες ιδιότητες που έχουν ιστεί και οι οποίοι πολλές φορές μας εντοπίζουν τις ύποπτες περιοχές για καρκίνο. Είναι μια μαγνητική που κρατάει γύρω στα 40 λεπτά συνολικά, όμως δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία, δεν χρειάζεται αυτό που παλιά πολλοί υποστηρίζονται, χρειάζεται ενδορφικό ποινίο, που σαφώς είναι δύσκολο για τον ασθενή. Δεν χρειάζεται αυτό. Αν ο μαγνήτης το επιτρέπει και στην κλινική μας το επιτρέπει, μπορεί να γίνεται απλά όπως μια μαγνητική. Μάλιστα. Και είναι πολύ βοηθητική για τους ουρολόγους.
Και φαντάζομαι ότι σταδιακά μπορεί να μπει και ως εξέταση πρόληψης, ναι, για τους ασθενείς ώστε, ή για τους ενδιαφερόμενους, για να είναι ήρεμοι ότι όλα πάνε καλά. Ακόμα δεν έχει τεκμηριωθεί αυτό. Γίνονται, είναι αλήθεια, έχετε δίκιο, ότι γίνονται πάρα πολλές διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι, και έτσι το χρησιμοποιούμε μόνο σε ασθενείς που έχουν αυξημένο PSA. Μάλιστα. Και έχει καλά αποτελέσματα, όπως βλέπετε έτσι μέχρι τώρα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε ότι όντως είναι μια εξέταση που οι ουρολόγοι τη θέλουν. Μάλιστα. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτούς, τους βοηθάει να κατευθυνθούν και να διαχειριστούν σωστά τον ασθενή, να διαλέξουν πού θα κάνουν βιοψία, σε ποιους ασθενείς θα κάνουν, σε ποιους δεν θα κάνουν, όταν κάνουν, τι θα σημαδέψουν, ποιους ασθενείς θα τους παρακολουθήσουν απλά και δεν θα χρειαστούν θεραπεία ακριβώς επειδή θα βρουν κάποιο καρκίνο που δεν φαίνεται να είναι επιθετικό. Όπως λέτε. Ναι. Μάλιστα. Κάποια άλλη μαγνητική που να είναι σημαντική και να είναι νέα ως τεχνική. Όσον αφορά και περισσότερο αυτό το δικό μου κομμάτι, γενικά προσπαθούμε και νομίζω ότι στην ακτινολογία αυτό είναι το μέλλον, ότι προσπαθούμε να έχουμε ο καθένας μια εξειδίκευση. Εγώ, ας πούμε, ασχολούμαι περισσότερο με την κοιλιά και το θώρακα, άλλοι συνάδελφοι περισσότερο με το μυοσκελετικό. Οπότε θα αναφερθώ σε ένα πάλι δικό μου κομμάτι, τη μαγνητική εντερογραφία. Μάλιστα. Και πού μας βοηθάει, θέλω έτσι να ξέρω. Η μαγνητική εντερογραφία είναι μια εξέταση για να δούμε το λεπτό έντερο. Μάλιστα. Και είναι σημαντική γιατί, επειδή ενώ το γαστρεντερικό σωλήνα γενικά μπορούμε να τον ελέγχουμε με ενδοσκόπηση, γαστρεντερολόγοι. Ναι. Το παχύ έντερο με κολονοσκόπηση. Σωστά. Το στομάχι με γαστροσκόπηση. Ναι. Το λεπτό έντερο είναι ένα δύσκολο τμήμα. Κομμάτι. Ακριβώς. Είναι μεγάλο εντωμεταξύ. Πολύ μεγάλο και που υπάρχουν τεχνικές των γαστρεντερολόγων να το ελέγξουν, όμως πιο δύσκολες και έτσι είναι χρήσιμο να έχουμε μια καλή ακτινολογική εξέταση. Παλαιότερα το λεπτό έντερο το ελέγχαμε με αυτό που λέγαμε εντερόκληση, που πιθανώς ο κόσμος να έχει ακούσει παλιά, που ήταν μια έτσι, εξέταση αρκετά δύσκολη για τον ασθενή, επειδή έπρεπε να μπει ένας καθετήρας από τη μύτη, να φτάσει στο λεπτό έντερο, να δώσουν υγρό εκεί και να παίρνουν πολλές ακτινογραφίες και ακτινοσκόπηση. Δύσκολη εξέταση και με σαφώς μειωμένη διαγνωστική αξία σε σχέση με τη μαγνητική εντερογραφία που κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε στη μαγνητική εντερογραφία? Πλέον έχει φανεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών δεν χρειάζεται να βάλουμε καθετήρα για να δώσουμε το υγρό. Μπορούν απλά να πιούν μια μεγάλη ποσότητα υγρού και ενός ειδικού φαρμάκου που χρησιμοποιούμε από το στόμα. Ναι. Δίνουμε και ενδοφλέβιο σκιαγραφικό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Φουσκώνουν οι έλικες του λεπτού εντέρου από αυτό το φάρμακο και το νερό που δίνουμε και παίρνουμε εικόνα στο μαγνήτη. Πάλι σαν μια συνηθισμένη μαγνητική τομογραφία κοιλίας. Αλλά με ειδικές ακολουθίες που βοηθάνε να απεικονίσουμε με λεπτομέρεια το λεπτό έντερο. Συνήθως είναι χρήσιμη για ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Αυτό είναι, αυτή είναι. Νόσος Κρόν και λοιπά. Ακριβώς. Νόσος Κρόν είναι, αφορά το λεπτό έντερο. Υπάρχει ελκώδης κολίτιδα, δεν πηγαίνει στο λεπτό έντερο. Μερικές φορές οι γαστρεντερολόγοι μας ζητάνε και σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα για να σιγουρευτούν ότι δεν είναι νόσος Κρόν και ότι δεν έχει πάει στο λεπτό έντερο. Αλλά αυτή είναι η πιο συχνή έλξη και είναι σημαντικό για αυτούς τους ασθενείς, επειδή δείχνει πόσο μήκος του λεπτού εντέρου πάσχει. Μάλιστα. Δείχνει αν έχουν ενεργή νόσο για να δουν αν πρέπει να πάρουν φάρμακα ή πρέπει να γίνει χειρουργείο αν έχουν χρόνιες αλλοιώσεις συνοτικές. Μετά, πολλές φορές κάνουμε παρακολούθηση, επανέλεγχο μετά από θεραπεία και βλέπουμε αν ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Αν βελτιώθηκε η κατάσταση του εντέρου. Ακριβώς. Και είναι καλό ότι είναι μια εύκολη μέθοδος για να κάνεις αυτούς τους επανελέγχους, μια μέθοδος που δεν έχει ακτινοβολία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Έτσι, επειδή αυτοί μιλάμε συνήθως για νέους ασθενείς. Που χρειάζονται συχνούς επανελέγχους. Και έτσι, ενώ μπορείς να κάνεις και αξονική εντερογραφία, σε αυτούς την αποφεύγουμε. Δεν τη θέλουμε. Mm. Θέλουμε μαγνητική που δεν έχει ακτινοβολία. Πείτε μας δύο λόγια για κάποιες βιοψίες που κάνετε, γιατί είστε και επεμβατικός ακτινολόγος και σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, μας πείτε δύο λόγια. Είναι ο ρόλος του ακτινολόγου και σε αυτό το κομμάτι είναι σημαντικός. Διεθνώς είναι πλέον η δουλειά του ακτινολόγου το να κάνει τις στοχευμένες, όπως λέμε, βιοψίες. Τι σημαίνει στοχευμένη βιοψία? Σημαίνει ότι αν βρούμε κάποια ύποπτη αιστεία, πιθανώς κακοήθη, σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Mm-hmm. Πιο συνηθισμένα που κάνουμε βιοψίες υπό αξονικό τομογράφο είναι ο θώρακας, δηλαδή ο πνεύμονας, και το ύπαρ, αλλά υπάρχουν και άλλες περιοχές της κοιλιάς που μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε βιοψία. Εμείς τι κάνουμε? Αφού έχει βρεθεί αυτή η αλλίωση, τη σημαδεύουμε με τον αξονικό ή κάποιες φορές με τον υπέρηχο, αν αυτό είναι πιο εύκολο και πιο ασφαλές για τον ασθενή. Και βάζουμε μια βελόνα. Έχει σημασία
Παλαιότερα κάναμε αυτό που λέγεται FNA και ο κόσμος το ξέρει αυτό σαν FNA, ύπατος, FNA πνεύμονα. Στην πραγματικότητα τώρα πια θεωρείται ότι το FNA δεν είναι η κατάλληλη εξέταση. Κάνουμε αυτό που λέγεται FNB, δηλαδή χρησιμοποιούμε λίγο πιο χοντρή βελόνα που παίρνει ένα καλό κομμάτι ιστού που μπορεί να εξετάσει ο παθολογανατόμος και να βγάλει τη διάγνωση. Βγάλει τη διάγνωση. Mm-hmm. Είναι κακοήθεια, δεν είναι, και αν είναι κακοήθεια, αυτό είναι το καλό της FNB. Δίνει περισσότερες πληροφορίες από πού προέρχεται, κάποιους δείκτες για το πόσο επιθετική είναι η νόσος. Και το θετικό στην όλη αυτή η ιστορία είναι ότι η απεικόνιση σου δίνει ασφάλεια. Δεν τρυπάς τυφλά κάτι. Σωστά. Βάζεις τη βελόνα στοχευμένα στο χιλιοστό πραγματικά. Mm-hmm. Μπορείς να βλέπεις πού ακριβώς είναι το άκρο της βελόνας, από πού ακριβώς παίρνεις, να εντοπίσεις συχνά κάποιες επιλογές που πρακτικά είναι αρκετά σπάνιες αυτές τις επεμβάσεις, mm-hmm. αλλά να έχεις την ασφάλεια. Και είναι κάτι που θεωρώ σωστό να γίνεται σε ένα οργανωμένο νοσοκομείο, ας πούμε, όπως είναι η κλινική μας, για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί σπανίως να υπάρξει. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να δούμε την αξία της ακτινολογίας στην αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. Αυτό το θέμα θα μας βοηθήσει να το δούμε η κυρία Κατερίνα Οικονόμη, ακτινολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μου δύο λόγια γι' αυτό. Μπορούμε να βοηθηθούμε, να βοηθηθούν οι ογκολογικοί ασθενείς μέσω της ακτινολογίας και πώς? Σήμερα ο καρκίνος μπορεί να αντιμετωπιστεί στις περισσότερες περιπτώσεις. Για να θεραπευτεί όμως χρειάζεται να γίνει μια πρώιμη διάγνωση πριν ακόμα δώσει συμπτώματα. Ακριβώς. Η ασυμπτωματική περίοδος της νόσου διαρκεί από μήνες έως χρόνια. Οπότε ο καρκίνος βρίσκεται εκεί και απλά περιμένει από εμάς να το ανακαλύψουμε. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει δώσει πολλαπλά όπλα στους ιατρούς ως προς την πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Σε αυτή τη φάση η απεικόνιση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ή στα πλαίσια check-up, mm-hmm. δηλαδή με ειδικά πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί με βάση την ηλικία ή τους παράγοντες κινδύνου του κάθε εξεταζόμενου, ή στις περιπτώσεις όταν ο κλινικός γιατρός έχει κάποια υποψία με βάση την κλινική εικόνα, το ιστορικό, ατομιστικό ιστορικό του εξεταζόμενου, mm-hmm. ή προηγούμενες εργαστηριακές εξετάσεις. Οπότε, σε συνεργασία εκεί με τον ακτινολόγο, θα βρει και την κατάλληλη μέθοδο εξέτασης που θα αναδείξει την νόσο. Μάλιστα. Αναφέρομαι εδώ ότι ο υπέρηχος είναι μια πάρα πολύ απλή και σύντομη εξέταση που προσφέρει, έχει πολύ σημασία στη διάγνωση. Ο αξονικός και ο μαγνητικός τομογράφος είναι σύγχρονοι μέθοδοι εξέτασης που λόγω της μεγάλης ευκρίνειας έχουν ελάχιστη αποτυχία. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι ο δικός μας αξονικός τομογράφος του Ολυμπίου είναι δύο κεφαλές 64 τομών που έχουν ιδιαίτερη ευκρίνεια εικόνας. Σκεφτείτε ότι παίρνουμε το μέσο του πάχους του 0,6 χιλιοστού, οπότε η αποτυχία είναι σχεδόν μηδενική. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την απλή ακτινογραφία, η ψηφιακή πλέον, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει διάγνωση σε ασθενείς για τον καρκίνο του πνεύμονα ή οστό. Τώρα, από τη στιγμή που γίνεται η πρώτη εξέταση και μπαίνει η πιθανή διάγνωση του καρκίνου, υποψία δηλαδή από το κλινικό γιατρό, θα χρειαστεί να γίνει η σταδιοποίηση της νόσου. Η επιλογή πάντα της κατάλληλης θεραπείας προϋποθέτει μια πάρα πολύ σωστή σταδιοποίηση ως προς την τοπική επέκταση της νόσου, αλλά και την απομακρυσμένη. Οπότε ο χειρουργός ή ο ογκολόγος, με βάση αυτή τη σταδιοποίηση, mm-hmm. θα καθορίζει και τη θεραπεία που θα πάρει ο ασθενής. Mm-hmm. Οπότε να μην έχουμε μια υποθεραπεία mm-hmm. ή υπερθεραπεία. Και σε αυτό βοηθάτε εσείς οι ακτινολόγοι. Βέβαια, ο ακτινολόγος έχει το βασικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. γιατί γνωρίζει τι μεθόδους θα χρησιμοποιήσει, mm-hmm. ποια εξέταση θα χρησιμοποιήσει για να αναδείξει όσο γίνεται καλύτερα το πρόβλημα. Και
Το βασικό είναι ότι γνωρίζει συνήθως και το τι θέλει ο ογκολόγος να μάθει και τι θέλει ο χειρουργός να μάθει. Μάλιστα. Οπότε με βάση αυτά θα μπορέσει να καθορίσει και τη θεραπεία που θα πάρει ο ασθενής. Mm-hmm. Από τη στιγμή που μπαίνει η θεραπεία, δεν τελειώνουν τα πράγματα για έναν ογκολογικό ασθενή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα χρειαστούν συχνές επισκέψεις στο ακτινολογικό τμήμα. Πρώτα για να δούμε την ανταπόκριση στη θεραπεία και από εκεί και πέρα τις πιθανές υποτροπές ή την πορεία, την πορεία βασικά της νόσου κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε χρειάζονται συχνές επισκέψεις. Βλέπουν τον ασθενή κάθε τρίμηνο, εξάμηνο ή χρόνο για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε είναι ιδιαίτερη η σχέση το δέσιμο των εργαζόμενων στο ακτινολογικό εργαστήρι με τους ογκολογικούς ασθενείς. Ο ασθενής που θα έρθει στο τμήμα είναι ιδιαίτερα αγχωμένος, γιατί για αυτόν είναι βασική εξέταση. Όπως μου έχουν αναφέρει συχνά ασθενείς, είναι ότι πιο αγχωμένοι έρχονται στο ακτινολογικό τμήμα παρά όταν πηγαίνουν στον ογκολόγο, γιατί στον ογκολόγο ήδη ξέρουν... Γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, με την έννοια ότι έχουν ήδη μπροστά τη διάγνωση. Ακριβώς. Οπότε κουβαλάνε ιδιαίτερο άγχος, οι ίδιοι και οι συγγενείς. Mm-hmm. Οπότε είναι ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, με τους εργαζόμενους του ακτινολογικού εργαστηρίου. Mm-hmm. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι το εργαστήριό μας του Ολυμπίου διαθέτει ένα σύστημα αποθήκευσης εικόνων, PACS, που έχει τη δυνατότητα απεικόνησης εικόνων από πολλαπλών εξετάσεων. Οπότε, όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σύγκριση με παλιότερες, όχι μόνο με την προηγούμενη εξέταση, αλλά και με σειρά εξετάσεων παλιότερων χρόνων. Mm-hmm. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην καλύτερη αντιμετώπιση πιθανότητα των υποτροπών ή των καινούριων ευρημάτων που εμφανίζονται σε μια εξέταση. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει και πολύ καλή συνεργασία των θεράποντων γιατρών με τον ακτινολόγο. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, όπως και των εξεταζόμενων, των ασθενών, με τον ακτινολόγο. Είδαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πώς λειτουργεί ένα ακτινολογικό τμήμα και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει η ακτινολογία σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα άλλο θέμα υγείας. Καλό βράδυ.